Νομίζω. Ο κύριος Γερός έκανε μια πρόταση που είναι περιστατωμένη. Εξήγησε ότι στο παρελθόν το ΧΟΗ ήταν στρωμένο στην επόμενη δημοτική αρχή και αυτό ήταν ο μοναδικός λόγος που είχε το θέμα σήμερα προς συζήτηση. Θα ήταν πολύ πιο άνετα για μας να μην ερχόταν καθόλου προς συζήτηση η αύξηση του δημοτικού εντολών που είναι ένα θέμα όχι εύκολο. Και να το έπαιρνε η επόμενη δημοτική αρχή από την αρχή να κάτσει να κάνει και την αύξηση του δημοτικού εντολών και τον προϋπολογισμό. Θα πέρασε ένα χρονικό διάστημα όμως που κλείναμε πως ήταν προτιμότερο να παραμείνει λευκό για την επόμενη δημοτική αρχή να μπορέσει να δουλέψει. Υπό την έννοια αυτή, εγώ κύριε Πρόεδρε, δέχομαι την πρόταση του κύριου Γερού να κάνουμε μια συζήτηση με τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Και τους παραγωγικούς φορείς. Μία όμως συνάντηση. Και να τελειώσουμε εκεί πέρα. Και άμεσα. Τις επόμενες ημέρες δηλαδή, ή αν όχι τις επόμενες ημέρες, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Το πολύ πολύ. Και να τελειώσουμε εκεί πέρα, αν συμφωνήσει και η Δημοτική Αρχή, η καινούργια, να κάνουμε τον προϋπολογισμό για την. Να ρυθμίσουμε τα τέλη, έχει καλώς. Αν δεν συμφωνήσει, θα δούμε τι θα κάνουμε περαιτέρω. Κύριε Νιωτάκη, είχατε ζητήσει το λόγο.